Η κτηνοτροφία αποτελεί βασική πηγή πλούτου και σε αυτή την ενασχόληση στήριξε ο βλάχικος κόσμος τη μεγάλη ανάπτυξή του. Ο Γάλλος πρόξενος στην αυλή του Αλίπασα από Κεβίλ, στο έργο του Voyage en Grèce, αναφέρει ότι τους βλάχους κάτι σαν από φυσικό τους τους τραβούσε το βουνό και στα βοσκοτόπια της Πίνδου, του Ασπροπόταμου και του Γράμμου είχαν οι βλάχοι πάνω από 5 εκατομμύρια γιδοπρόβατα, ενώ μέχρι και τη δεκαετία του 30 τα τρία βλαχοχώρια του Βέρμιου, Σέλη, Ξερολίβαδο, Κουμαριά, κρατούσαν στα ιδιόκτητα βοσκοτόπια του Βέρμιου, που θεωρείται από τους καλύτερους βοσκότοπους στη Νότια Βαλκανική, πάνω από 130.000 γιδοπρόβατα και 4.000 κυρατζίδικα μουλάρια. Χώρια η κτηνοτροφία των αρβανιτόβλαχων από το Άνω Σέλη και το Άνω Γραμματικό. Η ζωή των βλάχων ήταν μοιρασμένη στο βουνό και τον κάμπο. Όμως, ως τόπο τους, οι βλάχοι ένιωθαν το βουνό. Ζούσαν με την προσμονή πότε θα έρθει η άνοιξη, θα έρθει το καλοκαίρι, να βγουν οι βλάχοι στα βουνά, να βγουν και οι βλαχοπούλες. Στα τραγούδια τους διαφαίνεται ανάγλυφα η αποστροφή τους για τον κάμπο. «Μάνα, με κακοπάντρεψες και με έδωσες τον κάμπο. Εγώ στον κάμπο δεν βαστώ, νερό ζεστό δεν πίνω». Ραβδίνη μαμαρατά πενες γίνε Și luluțe